βουλευτές, εκπρόσωποι της πολιτείας, εκπρόσωποι επιμελητηρίων, δήμαρχοι, δημοσιογράφοι και επιχειρηματίες από όλο το φάσμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρέθηκαν στην εκδήλωση για την κοπή της καθιερωμένης πρωτοχρονιάτικης πίτας από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Ένα επιμελητήριο το οποίο το 2023 το βρίσκει με ένα πλεώνασμα 25 εκατομμύρια ευρώ και μια πληθώρα δράσεων για την μικρομεσαία επιχείρηση. Είμαστε ένας θεσμικός φορέας, σύμβουλος πολιτείας και μελών. Και όλα αυτά τα χρόνια, κύριοι της αριστεράς, κύριοι της δεξιάς και κύριοι του κέντρου, έχουμε αποδείξει ότι εμείς λέμε πάντα ό,τι συμβαίνει. Αυτό κάνουμε και είμαστε ακόμα περήφανοι που οι λόγοι μας, αυτά που λέμε κάθε φορά, γίνονται αντικείμενο συζήτησης στη Βουλή. Με όλο το έργο, με τα κόστη που νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε, έχουμε την τιμή να σας λέμε ότι έχουμε το μεγαλύτερο πλεώνασμα που δημιουργήθηκε ποτέ σε επιμελητήριο τα 100 χρόνια της λειτουργίας του. 25 εκατομμύρια πλεώνασμα είναι ένα πλεώνασμα που χρηστεύει χρηστή διαχείριση. Προσωπικά θα στηρίξω πάντα την περιφέρεια των μικρομεσαίων από όποιο μετερίζει, γιατί πιστεύω ότι αυτή είναι το μέλλον της κοινωνίας μας. Κύριε Σπύρου, ξέρετε ότι είμαστε στη 13η χρονιά της κρίσης. Σήμερα το μεγάλο θέμα είναι το ενεργειακό, που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ακρίβεια, τον πληθωρισμό. Θα έλεγα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων βρίσκεται σε οριακό σημείο, ειδικά ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Και βέβαια ήρθε και το Ευρωβαρόμετρο να πιστοποιήσει όλα αυτά που λέμε, ότι το 100% των Ελλήνων έχει ως πρώτο θέμα την ακρίβεια. Και θυμίζω ότι το 86% των Ελλήνων φοβάται ότι αύριο το πρωί δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς ενέργειας. Όμως εκφράζουμε αισιοδοξία. Σήμερα κόβουμε την πίτα. Είναι εδώ όλα τα σωματεία και ομοσπονδίες. Είναι ο πολιτικός κόσμος, οι δημοσιογράφοι. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά στηρίζουν τη μεγάλη τάξη των μικρομεσαίων, το 99,2% των επιχειρήσεων. Πρέπει να δώσουμε τη μάχη με αυτές τις συνθήκες. Έχουμε μάθει να δίνουμε μάχες. Ευελπιστούμε ότι οι προτάσεις μας κάποια στιγμή θα γίνουν αποδεκτές από την κυβέρνηση, γιατί ουσιαστικά αν δεν γίνουν, πολύ φοβάμαι ότι το 2023 θα έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό λουκέτων που συνέβη τα τελευταία 20 χρόνια στη χώρα. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το 2023 με ευχές για δύναμη, για υγεία, για μαχητικότητα, για αισιοδοξία. Και το καλωσορίζουμε όλοι μαζί, γιατί από την πρώτη στιγμή έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Εγώ λοιπόν αυτό το οποίο θα ήθελα να κάνω αυτή τη στιγμή είναι να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο, όλα τα μέλη για όλα αυτά που κάνουμε μαζί, αλλά κυρίως για όλα αυτά που θα κάνουμε αυτό το χρόνο και στα χρόνια που έρχονται. Μια καλή χρονιά σε όλους τους συναδέλφους του επιμελητηρίου και στον πάντα δυναμικό Πρόεδρο. Το 2023 θα μας πάει πάρα πολύ καλά. Να δώσω συγχαρητήρια στον φίλο μου τον Γιάννη τον Χατζηθεοδοσίου, έναν άνθρωπο που τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, ξέρω τους αγώνες του, όπως επίσης και τους αγώνες που κάνει για την επαγγελματική τάξη που εκπροσωπεί. Την τάξη που αποτελεί την ραχοκοκαλιά και τη σπονδυλική στήλη της παραγωγικής Ελλάδας. Την τάξη των μικρομεσαίων. Και θέλω να πω ότι αυτή όλη η πορεία του είναι μια πορεία δυναμική, η οποία δείχνει με τη σημερινή επιτυχημένη εκδήλωση ότι σε μια εποχή ατομισμού και αν θέλετε προσωπικών και επαγγελματικών προβλημάτων υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται για το σύνολο, για το κοινό καλό. Είναι μια δύσκολη χρονιά το 2023. Περάσαμε πάλι μια δύσκολη χρονιά το 2022. Δυστυχώς οι προβλέψεις είναι ότι θα συνεχίσει η δύσκολη χρονιά και για το 2023, ενδεχομένως και το 2024. Να κλείσουμε με την ευχή ότι γρήγορα να ξεπεράσουμε όλα τα προβλήματα της επιχειρηματικότητας και η κυβέρνηση να μπορέσει να εισακούσει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και να δώσει λύσεις άμεσες, γιατί δεν αντέχει άλλο μετά από 14 χρόνια κρίση η μικρομεσαία επιχείρηση, η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, να συνεχίσει να αντέχει και να λύνει αυτά τα προβλήματα. Το 2022 ήταν μια δύσκολη χρονιά για τους μικρομεσαίους επαγγελματίες και το 2023 θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Ελπίζουμε η κυβέρνηση να παραδειγματιστεί από το επαγγελματικό επιμελητήριο και να λειτουργεί για το κοινό καλό χωρίς κόμματα και χρώματα, και ελπίζουμε για τον ασφαλιστικό κλάδο να ανακτήσει μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς για το 2023. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να είμαστε όλοι εδώ, να γιορτάσουμε όλοι μαζί μετά από όλα αυτά τα χρόνια του εγκλεισμού, πολύ περισσότεροι, και όλοι να μπορέσουμε να ευχηθούμε ένας τον άλλον καλή χρονιά, δημιουργική, και να ευχηθούμε αντίστοιχα και στον κλάδο μας να είναι μια χρονιά που θα δώσει το στίγμα της ουσιαστικής παρέμβασης που χρειαζόμαστε από την πολιτεία για την ενίσχυση του θεσμού που τόσο πολύ το χρειάζεται η ελληνική κοινωνία αλλά και η επιχειρηματικότητα. Νομίζω ότι σωστά τα επιμελητήρια και το επαγγελματικό επιμελητήριο της Αθήνας ζητούν πάντα από τις κυβερνήσεις, από την πολιτεία,
καταρχάς να τους ακούσουν, να γνωρίσουν, να αφουγκραστούν τα προβλήματά τους. Προβλήματα τα οποία βέβαια τη σημερινή μέρα, τώρα που μιλάμε, έχουν πολλαπλασιαστεί. Εμείς από τη μεριά μας έχουμε καταθέσει μια ολοκληρωμένη προγραμματική πρόταση, η οποία θεωρώ ότι βρίσκει ευήκο αότα στους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, ακριβώς γιατί απαντάει στις βασικές τους ανησυχίες, στη ρύθμιση του χρέους, στην ενίσχυση με χρηματοδοτικά εργαλεία, στην αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων, όπως είναι ο επαγγελματικός λογαριασμός, όπως είναι το τέλος επιτιδεύματος, όπως είναι το αφορολόγητο, τα οποία ζητάνε δικαίως οι επαγγελματίες όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι βέβαιος ότι και το επόμενο διάστημα και τα επόμενα χρόνια θα έχουμε τη δυνατότητα και με το επαγγελματικό επιμελητήριο της Αθήνας και με τον πρόεδρό του, τον καλό μου φίλο, τον Γιάννη Χατζηδοσίου, να ενισχύσουμε και να ενδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο τη συνεργασία μας. Το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών είναι μακράν ο πιο δυναμικός και δραστήριος φορέας στην Αθήνα, στην Αττική. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που για άλλη μια φορά είμαστε εδώ κοντά για να ανταλλάξουμε ευχές για ένα νέο χρόνο που έχει μπει βεβαίως με μεγάλη αισιοδοξία και καλά μηνύματα, αλλά βεβαίως και έναν χρόνο που έχουμε μπροστά μας πολλές προκλήσεις, τις εκλογές και όχι μόνο. Εύχομαι λοιπόν να έχουμε υγεία, να έχουμε γέφυρα για δημιουργικότητα και βεβαίως και εμείς από την πλευρά μας, η πολιτική, η κυβέρνηση, να στηρίζουμε τη μικρομεσαία επιχείρηση, όλους εκείνους που είναι στην πρώτη γραμμή του καθημερινού αγώνα της οικονομίας. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το μέλλον των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και της ασφαλιστικής αγοράς? Και τα μνημόνια και η πανδημία απέδειξαν την πολύ μεγάλη σημασία που έχει ο ασφαλιστικός κλάδος, η ασφαλιστική βιομηχανία για την οικονομία και την κοινωνία. Σας θυμίζω ότι στα μνημόνια και στην πανδημία, αν δεν υπήρχαν οι ασφαλιστικές εταιρείες, αν δεν υπήρχαν τα νοσοκομιακά, το σύστημα υγείας θα είχε καταρρεύσει ήδη. Άρα η αξία του έχει ήδη φανεί και στην κοινωνία και η πολιτεία πρέπει να καταλάβει κάποια στιγμή ότι τόσο τα νοσοκομιακά όσο και τα αποταμιευτικά, που είναι, ουσιαστικά στηρίζουν το έργο της πολιτείας, θα πρέπει να τύχουν των φοροελαφρύνσεων. Παράλληλα, λέω ότι θα πρέπει να έχουμε επιτέλους και εμείς ένα ευρωπαϊκό καθεστώς με τις υποχρεωτικές ασφαλίσεις. Δεν μπορεί να έχουμε 2,5 όταν σε όλη την Ευρώπη ουσιαστικά είναι 20 στην κάθε χώρα. Άρα να ανοίξει η βιομηχανία. Αυτό λοιπόν το μήνυμα που στέλνω στον κλάδο μας είναι ότι έχουμε ιδιαίτερη αξία. Η κοινωνία καταλαβαίνει την αξία μας και τα χρόνια που έρχονται θα δείξουν ότι ουσιαστικά η κοινωνία χρειάζεται την ιδιωτική ασφάλιση, χρειάζεται τους διαμεσολαβητές, οι οποίοι είναι οι μόνοι που μπορούν να το υποδείξουν αυτό που χρειάζεται καλύτερα για την επιχείρησή του, για το σπίτι του, για τον εαυτό του τον ίδιο.